Είμαστε και συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, καλή σου μέρα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα ο τύπος, όπως και χθες. Όπως εξάλλου, και χθες. Τι αναφέρεται, με τι χαρακτηρισμούς για την Ελλάδα και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πώς ουσιαστικά έχουν εισπράξει, Μανώλη, την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παγώσει στην πραγματικότητα το προεδρικό διάταγμα Κοντζιά για την επέκταση σε γυαλίτιδα ζώνη. Σήμερα λοιπόν επανέρχονται στα πρωτοσέλιδα οι Τούρκοι των εφημερίδων με μεγαλύτερη ακόμη ένταση. Ακριβώς, καθώς υπάρχει ένα μικρό παρασκήνιο, καθώς το πρακτορείο Ανατολή ουσιαστικά μετέδωσε την είδηση της αλλαγής στάσης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το προεδρικό διάταγμα, δηλαδή ότι θα συζητήσει η Βουλή, μεταδόθηκε στην Τουρκία χθες περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα. Όχι προχθές το βράδυ, μόνο η Βουλή είχε γράψει το σχετικό δημοσίευμα. Άρα όλα οι τουρκικές εφημερίδες οι υπόλοιπες σήμερα είχαν τα πρωτοσέλιδά τους με χαρακτηριστική την εφημερίδα Star. Για να τις δούμε λοιπόν αναλυτικά, Μανώλη, μία-μία. Ακριβώς. Για πάμε. Η Star έχει πρωτοσέλιδο όταν η Τουρκία απείλησε, η Αθήνα υποχώρησε. Γράφει και αναφέρεται ότι η Ελλάδα έκανε ένα βήμα πίσω στα... Έτσι, το βλέπουμε στο λοιπόν κάτω μέρος ουσιαστικά εδώ, στο πρωτοσέλιδο της Star. Νομίζω, Μανώλη, αναμενόμενη ερμηνεία από την πλευρά της Τουρκίας αυτή. Είναι όπως θέλει ο καθένας, διαβάζει, ξέρετε, τις εξελίξεις όπως από την πλευρά του συμφέρει. Και οι Τούρκοι διαβάζουν από τη δική του πλευρά την υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Παρόμοιο τίτλο, πιο μικρό σε αυτό το σελίδο, έχει η Βατάν, η εφημερίδα Βατάν, που λέει... Είναι αυτό εδώ. Εγώ δείχνω, Μανώλη, ακριβώς εδώ. Βλέπουμε ένα πιο μικρό δημοσίευμα που πάλι όμως στην ίδια γραμμή παραμένει. Ακριβώς. Υποχώρησε από τον Τσίπρα για τα 12 μίλια, γράφει η εφημερίδα Βατάν και αναφέρεται πως... Τσίπρας, βλέπω πως γράφει το Τσίπρας. Μετά τις απειλές πολέμου από την Τουρκία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφάσισε... Κοίτας, το λένε ευθέως, έχει σημασία αυτό. Υποχώρησε μετά τις απειλές πολέμου από την Τουρκία. Το γράφει με ομότροπο, Μανώλη. Πρώτη φορά το λένε τόσο καθαρά. Βέβαια. Κοιτάξτε, αυτό φαίνονταν και από τις δηλώσεις των αξιωματούχων, των Τούρκων αξιωματούχων. Προφανώς προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και πολιτικά. Έτσι είναι. Μας έκανε εντύπωση, Μανώλη, και η εικόνα με τον κύριο Ακάρ και το επιτελείο του. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια τέτοια εικόνα. Με τέτοιο εννοώ επικοινωνιακό τρόπο. Συμφωνώ, γιατί είδαμε και φωτογραφίες, είδαμε και κάρτες. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να κλείσουμε τις εφημερίδες, Μανώλη. Μέλα, πάμε στην επόμενη. Και η εφημερίδα Τούρκη έχει προχρηντικό Έλληνα. Λέει, θα χτυπάμε όποιον πλησιάσει. Είναι οι δηλώσεις του αρχηγού των του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσία Κάρ. Πάνω στην κορυφή της σελίδας, Ακριβώς. Τα έχουμε μάθει και εμείς τώρα, Μαρία. Με αυτό βλέπουμε απευθείας πάει το μάτι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Τι να κάνω. Πάντως, ο Χουλουσία Κάρ, όπως αναφέρατε και χθες και εσείς, στην συνέντευξη στο πρακτορείο Ανατολή έκανε κάτι που δεν έχει συνηθίσουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Καταρχάς έβγαλε μια φωτογραφία, εμφάνισε μια φωτογραφία από τη γέφυρα του Μπαρμπαρός και υποστήριξε ότι παρενοχλήθηκε το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας από ελληνική φρεγάτα, τον Νικηφόρο Φωκά, και έδειχνε από τη γέφυρα του πλοίου φωτογραφία. Οι εικόνες που βλέπουμε εδώ, Μανώλη, δείχνει αυτή τη φωτογραφία που λες τώρα. Είναι πού, είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην αίθουσα συσκέψεων, πού είναι. Είναι η αίθουσα του πρακτορείου Ανατολή, ναι, όπου την προηγούμενη μέρα είχε δώσει συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Α, μάλιστα. Και χθες ο Υπουργός Άμυνας. Και δείχνει εκεί λοιπόν τα ντοκουμέντα κατά τον ίδιο. Και κάνει αναφορά και λέει ότι εδώ υπάρχει στη φωτογραφία και η ελληνική φρεγάτα που παρενόχλησε τον Μπαρμπαρός, Μανώλη. Ακριβώς, και θα επιτρέψουμε άλλη φορά, για δεύτερη φορά, σε μία κάτι παρόμοιο δήλωση χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έδειξε και το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός να συνοδεύεται από τα τουρκικά πολεμικά πλοία. Ένα μικρό στόλο γύρω-γύρω πολεμικών πλοίων. Και έτσι θα συνεχίζονται οι έρευνες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όμως αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση είναι επίσης και ένας χάρτης που έδειξε ο Χουλουσία Κάρ για την τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δήλωσε ότι οι Έλληνες έχουν κάποια σχέδια για μια μεγάλη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ουσιαστικό, ο Ακάρ αυτό που είπε είναι το Καστελόριζο δεν δικαιούται να περιλαμβάνεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Αυτή ήταν η θεωρή γνώση. Τα έχουμε ρίξει πολλές φορές βεβαίως, στην εκπομπή μας. Εδώ, αυτός ο χάρτης που βλέπουμε εδώ λοιπόν.
Ακριβώς εκεί στο γαλάζιο σημείο, λέει, οι Έλληνες δεν έχουν δικαίωμα. Η τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν είναι μόνο αυτή, η κόκκινη, ναι, που φαίνεται, δήλωσε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Ήταν προετοιμασμένη η συνέντευξη αυτή, φαινόταν, γιατί δεν ήταν αυτή. Εδώ μιλάμε για προπαγάνδα κανονική τώρα, τη συνέντευξη. Από τη στιγμή που είχε έτοιμους και τους χάρτες της φωτογραφίας, και επικοινωνιακά ήταν προετοιμασμένη, τον βλέπαμε τους χάρτες αναχείρας, το έδειξε η τηλεόραση κανονικά όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε εκεί, με συγκεκριμένες δηλαδή προτάσεις. Και με έκτακτα δελτία, γιατί μόλις έπεσαν οι δηλώσεις του ΑΚΑΡ σχετικά με την Ελλάδα για τα 12 μίλια, και επειδή δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν θα επιτρέψουμε... Εδώ βέβαια δεν ξέρουμε, Μανώλη, στη φωτογραφία που μας δείχνει πού είναι αυτό, πότε είναι, σε ποια θάλασσα είναι, δεν σε ποια περιοχή. Τα ξέρουν, δεν το καταλαβαίνω. Αυτά τα ξέρουν, φαντάζομαι, ναι, οι επιτελείς του ελληνικού πενταγώνου. Εμείς δεν... Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα συζητήσουμε εμείς τώρα εδώ με τους καλεσμένους μας όλα αυτά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε, να σε καλά.